Το τμήμα συγκροτήθηκε, για όσους δεν το γνωρίζουν, ίσως είναι... Το τμήμα, λέω, για όσους, εντάξει, όσες δεν το γνωρίζουν, συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο που μας πέρασε, είναι δηλαδή λίγων μηνών. Μέχρι τότε οι δράσεις που αφορούσαν το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ήταν στον τομέα δικαιωμάτων του κόμματος. Προφανώς το τμήμα συνεχίζει και είναι στον τομέα δικαιωμάτων του κόμματος, μαζί με τις άλλες δράσεις που είχε ο τομέας δικαιωμάτων. Από την πρώτη στιγμή που εμείς συγκροτηθήκαμε, είχαμε δύο επιλογές. Προσπαθούμε να τις υπηρετήσουμε και τις δύο. Η μία είναι να μπορέσουμε να κινηθούμε σε καθημερινή βάση αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα και προσπαθώντας να λύσουμε προβλήματα που υπάρχουν στο πεδίο, προβλήματα που έχουν οι πρόσφυγες, προβλήματα που έχουν οι μετανάστες, προβλήματα που υπάρχουν σε προτεκά, προβλήματα που υπάρχουν σε δομές. Και την ίδια ώρα ταυτόχρονα να αρχίσουμε σιγά σιγά, βήμα το βήμα, να διαμορφώνουμε μέσα από επεξεργασίες την πολιτική του κόμματος γύρω από τα ζητήματα μεταναστευτικού και προσφυγικού. Στην περίοδο αυτή είναι, εντάξει, αλήθεια ότι έχουμε βρει πάρα πολλές δυσκολίες. Δύο ειδών δυσκολίες. Η μία, εντάξει, δυσκολία είναι ότι λίγος κόσμος ασχολείται με το ζήτημα. Όχι τόσος λίγος, αλλά λίγος για τις ανάγκες που υπάρχουν. Και γι' αυτό εγώ θα ήθελα από εδώ σήμερα να κάνω μια έκκληση σε όσους συντρόφους και συντρόφισσες δουλεύουν στις νομαρχιακές επιτροπές, στις οργανώσεις βάσης, να απλωθεί αυτή η δουλειά. Είναι μια δουλειά που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη φέρουν βόλτα 10, 15, 20 άνθρωποι. Είναι, εντάξει, μια δουλειά που πρέπει να απλωθεί στις οργανώσεις μέσα από θεματικές επιτροπές δικαιωμάτων και προσφυγικού στις νομαρχιακές της χώρας και στις οργανώσεις μελών. Άλλωστε, τα ζητήματα αυτά, κατά τη γνώμη του κόμματος, όχι μόνο τη δικιά μας, του τμήματος, κατά τη γνώμη του κόμματος, είναι από τα μεγάλα κοινά ζητήματα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η χώρα μας και η Ευρώπη, θα τα αντιμετωπίσει στο επόμενο διάστημα, και είναι και ένα από τα ζητήματα, από τα ταυτοτικά ζητήματα της αριστεράς, που μας ξεχωρίζει από τη δεξιά και από τους αντιπάλους μας. Η προσέγγιση που έχουμε γύρω από αυτά τα ζητήματα. Το δεύτερο ζήτημα, το σοβαρό, το οποίο αντιμετωπίσαμε, και εδώ είμαστε κομματική συνάντηση, καλό είναι να τα συζητάμε όλα, είναι ότι είχαμε κάποιες δυσκολίες στη συνεργασία μας με το Υπουργείο Μεθόδου. Εντάξει, υπήρχε μια διαφορετική αντίληψη για το πώς, για την προσέγγιση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού. Δεν είναι εδώ ο σύντροφος ο Βίτσας. Καταρχήν να καλωσορίσουμε, όχι εδώ, να τον καλωσορίσουμε σαν ένταξη υπουργού και να εκφράσω τη βαθιά μου πεποίθηση ότι θα είναι τα πράγματα καλύτερα, θα υπάρχει καλύτερη συνεννόηση και καλύτερη προσέγγιση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και ζητάμε ταυτόχρονα και από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο συγκεκριμένα, να είναι έτοιμο να μας ακούσει. Τι να ακούσει τώρα, και έρχομαι με δύο λόγια στη σημερινή εδώ πέρα συνάντηση. Εμείς δεν έχουμε σκοπό μόνο να τρέχουμε σε προτεκά, σε αστυνομικά τμήματα, σε διάφορες δομές, γκάμψεις, το ένα το άλλο. Εμείς την ίδια ώρα ταυτόχρονα θέλουμε να κάνουμε και διάφορες επεξεργασίες. Επεξεργασίες που αφορούν την ίδια την ζωή των ανθρώπων στην Ελλάδα, όπως θα είναι το επόμενο διάστημα. Και γι' αυτό αποφασίσαμε η ομάδα ένταξης, μία από τις ομάδες που λειτουργεί στο τμήμα είναι η ομάδα ένταξης, είναι η θεματική ένταξης, να κάνουμε σήμερα αυτή την ημερίδα. Για θέματα που, όπως όλοι έχετε δει, αφορούν όχι μόνο την γενική προσέγγιση του προσφυγικού, αλλά για θέματα που αφορούν την ένταξη και των προσφύγων και των μεταναστών το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολλές θετικές πλευρές στην κυβερνητική πολιτική. Ένα από τα τελευταία που θα έλεγα άμεσα τώρα που είναι η εγγραφή, φέρνω ένα μικρό παράδειγμα, είναι η εγγραφή προσφύγων και μεταναστών στον ΟΑΕ. Είναι ένα πάρα πολύ καλό, θα το συζητήσουμε και σήμερα. Φέρνω μόνο ένα παράδειγμα. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και μια σειρά από ζητήματα που πρέπει να γίνουν επεξεργασίες. Είναι πρώτη φορά που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Προφανώς ίσως υπάρχουν. Να καλωσορίσουμε και τον Υφυπουργό, τον σύντροφο τον Γιάννη Μπαλάφα. Κάτσε, Γιάννη. Ξεκινήσαμε πριν 3 λεπτά. Οι διάφορες επεξεργασίες που θα γίνουν σήμερα, προφανώς, εντάξει, υπάρχουν ελλείψεις. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία αφορούν την ένταξη, τα οποία ίσως δεν τα συζητάμε σήμερα. Αλλά είμαστε εδώ, είμαστε ανοιχτοί.
δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το τμήμα πραγματικά και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα και μια σειρά από άλλα ζητήματα, παραδείγματος χάρη όπως είναι τα ασυνόδευτα, είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει άμεσα να συζητήσουμε για να κουβεντιάσουμε.